Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής για την Αυστρία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Ερυθρολεύκων. Με φώτο βεβαίως τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, με τον Πέντρο Μαρτίνς να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του και βεβαίως να προσπαθεί να προετοιμάσει την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά στο κομμάτι των μεταγραφικών, το θέμα του τερματοφύλακα φαίνεται πως μπαίνει στην τελική του ευθεία. Ο Ρουί Πατρίσιο ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Ρώμης, φορώντας την φανέλα της ομώνυμης ομάδας και υπό τις οδηγίες του Ζωζέ Μουρίνιο, την ίδια ώρα που ο Ζωζέ Σα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για να φορέσει τη φανέλα των Γουλς ως αντικαταστάτης του συμπατριώτη του Ρουί Πατρίσιο. Από εκεί και πέρα, και το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Σα όταν με το καλό ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είναι ένα πραγματικά πολύ καλό ερώτημα. Στο Ερυθρόλευκο ρεπορτάζ υπάρχει πάντα το θέμα του Φαμπιάνο, ο οποίος όμως, σύμφωνα με πηγές από την Κύπρο, θα ανανεώσει με την πρωταθλήτρια της χώρας. Από την άλλη βεβαίως μεριά, υπάρχουν και γράφονται έντονα τα ονόματα των Τόμας Βάτσλικ και Αλφόνς Αρεόλα. Ο πρώτος είναι Τσέχος, μένει ελεύθερος από τη Σεβίλη και βεβαίως αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Τσεχίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Όσον αφορά στον Αλφόνς Αρεόλα, ανήκει στην Paris Saint-Germain και σύμφωνα με πηγές από την Γαλλία, ο Κριστιαν Καρεμπέλα και ο Φρανσουά Μοδεστό έχουν έρθει σε επαφή με τον Λεωνάρντο, τεχνικό διευθυντή των Παριζιάνων, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο δανεισμού ή ίσως και αγοράς του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα διαρκεία εν ώψη της νέας σεζόν με τίτλο «Ξανά μαζί». Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 29 Ιουνίου θα εξυπηρετηθούν οι παλαιοί κάτοχοι των θύρων 21-22, ενώ μια ημέρα αργότερα των 11 και 17 θα ακολουθήσουν οι θύρες 12-16, 14-15, 1-2-9, 8-19-20 και από εκεί πέρα η Very Important VIP και η κανονική VIP. Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας περίοδου 2019-2020, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας θα ξεκινήσουν από τα 80 ευρώ και θα αφορούν τις θύρες 3, 4, 5, 7 και θα φτάσουν έως τα 3.200 ευρώ στα VVIP. Για τις θύρες 3 έως 7 δεν θα διατεθούν online εισιτήρια, αλλά μόνο κατόπι ραντεβού. Στη θύρα VIP θα διατεθούν μόνο 50 θέσεις, καθώς οι υπόλοιπες είναι δεσμευμένες από το πρωτόκολλο της UEFA. Όσον αφορά στους παλαιούς κατόχους διαρκείας VIP, θα μπορούν να επιλέξουν θέσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στις θύρες VVIP ή στη θύρα 33. Τέλος, με ποστάρισμά της στα social media, η θύρα 7 ζητάει από τα μέλη της να γεμίσουν κάθε γωνιά που θα αντιστοιχεί στους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά, αλλά βεβαίως να γίνουν μέλη και στον ερασιτέχνη Ολυμπιακό.